Στην αρχή του ανατρεπτικού δελτίου, με τις νεότερες εξελίξεις γύρω από το θέμα του ρεύματος και όλων όσων ανακοίνωσε η κυβέρνηση και οι πάροχοι, θα δούμε επίσης στο δεύτερο μέρος του ανατρεπτικού δελτίου συγκλονιστικά στοιχεία, ντοκουμέντα για το πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της εγκληματικότητας στη χώρα, καθώς έχουμε διαρκώς νέα εγκλήματα, νέα αποτρόπαια εγκλήματα, και πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά. Έχουν ενδιαφέρον τα ποσοστά, θα δείτε τι εννοούμε στο δεύτερο μέρος του ανατροπικού δελτίου, όπως επίσης θα δούμε τι γίνεται και με το θέμα των εμβολίων και του κορονοϊού, με τις ανακοινώσεις του κυρίου Πλεύρη, που μας προετοιμάζει πάλι για υποχρεωτικότητα στο εμβόλιο, ενώ μας έλεγαν ότι όλα πάνε καλά και ενώ υπάρχουν ντοκουμέντα, θα τα δείτε και αυτά, που δείχνουν ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει και σε αυτόν τον τομέα. Κατά τα άλλα, ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στην Κεφαλονιά σήμερα για να τα βρει και εκεί όλα μια χαρά, και του νοσοκομείου συμπεριλαμβανομένου της Κεφαλονιάς, όταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ιδιαίτερα στις ακριτικές και τις νησιωτικές περιοχές, βρίσκεται υποκατάρρευση. Να πω την καλησπέρα μου στον Γιώργο Βλάχο, που είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο του Ανατρεπτικού Δελτίου. Τετραπλασιασμός της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό πέτυχε η κυβέρνηση. Τέσσερις φορές πάνω. Θα μας τα πει τώρα και ο κύριος Μανιάτης, ο πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ, τον οποίο θα καλησπερίσω. Αφού πω την καλησπέρα μου και στον κύριο Παύλο Σαράκη, τον ποινικολόγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε πρόεδρε, κύριε Μανιάτη. Νομίζω ότι είστε ο πιο κατάλληλος αυτή τη στιγμή, βάζοντας και το χέρι στην καρδιά, γιατί τα πράγματα αγριεύουν για τους καταναλωτές. Ανακοινώθηκαν χτες, ύστερα από την τροπολογία που προηγήθηκε για το πάγιο τιμές, χρεώσεις, εγώ κατάλαβα, θα δούμε τις κάρτες τώρα, ότι περίπου, λίγο πολύ, στα ίδια κυμαίνονται οι πάροχοι. Θα μας πείτε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Τέσσερις φορές πάνω η τιμή του ρεύματος. Και τι σημαίνει αυτό που λέει ο Γιώργος Βλάχος, που οδηγούνται οι τιμές, έτσι. Να δούμε τις κάρτες πρώτα, και γιατί μετά θα σας δείξουμε και ένα βίντεο, πως ενώ φουντώνει η ακρίβεια και στη χώρα μας, πώς αντιδράμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και πώς αντιδρούν σε άλλες χώρες και στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια και μακριά, ακόμα και στον Παναμά. Λοιπόν, να δούμε λίγο τις κάρτες για να δούμε, να πάρουμε μια γεύση και να μας τα εξηγήσετε, κύριε Μανιάτη, γιατί εδώ είναι λίγο συγκεχημένα. Λέει για κατανάλωση έως 2.000 κιλοβατόρες 0,48 η κιλοβατόρα. Από 0,18. Από 0,18. Τη διαφορά... Εγώ θα έλεγα, συγγνώμη, θα έλεγα ότι πέρυσι, πριν ένα χρόνο, 2 Αυγούστου του 2021, ήταν 0,10. 0,10. Ακριβώς. Ακριβώς. Και τώρα είναι 0,48. Τέσσερις φορές πάνω. Πέντε φορές πάνω. Αυτή είναι πολιτική Μητσοτάκη. Με τη στήριξη Τσίπρα. Έτσι, με τη στήριξη Τσίπρα. Πρέπει να το ξέρετε και να το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο τετραπλασιασμός της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι με υπογραφή Μητσοτάκη και στήριξη Τσίπρα. Και αυτό που καταλαβαίνω, η ερώτησή μου, κύριε Πρόεδρε, σε συνέχεια αυτού που λέει ο Γιώργος Βλάχος, είναι η εξής. Ότι πάνω κάτω οι πάροχοι ιδιώτες, βλέπω ότι, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, ότι έχουν περίπου τις ίδιες τιμές. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιος θα έλεγε καρτέλ. Αυτό που λέει ο Γιώργος Βλάχος. Καρτέλ. Είναι μια μορφή καρτέλ αυτό? Ρωτάω εγώ, δεν ξέρω. Συμμορία είναι. Ρωτάω, παρακαλώ. Συμμορία είναι. Το σημαντικό σε αυτό πρέπει να αναφέρουμε το εξής. Ότι πόσο είναι η επιχορήγηση του κράτους? 0,338 νομίζω. Άρα δηλαδή περιμένουν να πάρουν τα χρήματα του ελληνικού λαού μέσα από μια επιχορήγηση. Δεν είναι ένα λάθος αυτό? Δεν πρέπει να είχαμε κάνει τέτοιες κινήσεις ώστε να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο? Το είχαμε επισημάνει 2 Αυγούστου του 2021 προσωπικά εγώ πέρυσι σε συνέντευξη. Θέλει ότι τι θα συμβεί έτσι όπως πάμε, αν η επιχείρηση, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, η ΔΕΗ, γίνει ιδιωτική και το ρεύμα από κοινωνικό αγαθό γίνει χρηματιστηριακό είδος,
φτάνουμε σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα και τα δύσκολα είναι ακόμα πίσω. Θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν οι καταναλωτές σε όλα αυτά τα δύσκολα που έχουμε. Θα πάμε σε δελτίο στο ρεύμα. Διαβάζω οι επίσημες διαρροές, δημοσιεύματα που δίνει η κυβέρνηση. Θα κλείνουν τα ρεύμα, θα κλείνουν τα φώτα μόνοι τους. Θα κλείνουν τα φώτα στους δρόμους. Οι πολίτες θα τα κλείνουν, αφού δεν μπορούν να πληρώσουν. Να ρωτήσουμε τον κύριο Μανιάτη που είναι από, ξέρει από μέσα την κατάσταση. Πάμε σε δελτίο. Η άποψή μου την έχω επισημάνει και τη λέω πολλές φορές. Καταρχήν, χρησιμοποιήσαμε τον προηγούμενο χρόνο, θέλω να είμαστε ρεαλιστές και να τα βλέπουμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Τη στιγμή που πριν 2 χρόνια αποφασίσαμε να πάμε στη πλήρη απολιγνητοποίηση, πλέον θα μας λείπουνε του χρόνου, γιατί το προηγούμενο χρόνο καταναλώσαμε ημερησίως 5.800 μεγαβάτ από φυσικό αέριο. Άρα πρέπει αυτά τα μεγαβάτ να τα βρούμε. Για να τα βρούμε, τι πρέπει να γίνει? Πρωτίστως, έχουμε μια καινούργια μονάδα, την Πτολεμαΐδα 5, που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, θα μας καλύψει περίπου γύρω στα 800 ΜΒ. Έχουμε περίπου άλλα 1000 ΜΒ, 1200 με 1500, που είναι οι τρεις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ που μπορούν να δουλέψουν με πετρέλαιο. Άρα θα έχουμε μια έλλειψη περίπου γύρω στα 2000 ΜΒ. Δύο περιπτώσεις υπάρχουν. Αυτή, όταν λέτε αποφασίσαμε, κύριε Μανιάτη, φαντάζεστε σε αυτούς που το αναφέρεστε σε αυτούς που το αποφάσισαν, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το αποφασίσαμε όλοι εμείς, δεν το αποφάσισε η κοινωνία, δεν το αποφάσισαν τα άλλα κόμματα. Δεν το αποφάσισαν οι εργαζόμενοι, δεν το αποφάσισαν οι δημοσιογράφοι, δεν το αποφάσισε η κοινωνία. Σωστά. Κάποιοι εκτελούν κάποιες εντολές. Άρα λοιπόν τα πολιτικά κόμματα που το συμφώνησαν να πάμε σε αυτή την πολιτική έχουν ονοματεπώνυμο. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, με όποια σειρά θέλετε. Η πολιτική αυτή που χωρίς να δούμε τι γίνεται γεωπολιτικά, χωρίς να δούμε ότι θα υπάρχει μια εξάρτηση στο ρεύμα και κυρίως στα αγαθά και κάμε σε πλήρη απολιγνητοποίηση, αυτό δημιουργήθηκε. Και το ξέραμε και ήταν γνωστό σε όλους ότι όταν πας σε τέτοιες λογικές θα έχουμε και τα ανάλογα προβλήματα. Και τα είχαμε επισημάνει, αλλά και ο Υπουργός πριν ένα χρόνο έλεγε ότι αυξήσεις δεν θα έχουμε, το πολύ 1-2 ευρώ. Και τέτοιο καιρό, σαν μετά από 2 μέρες, γιατί θυμάμαι τι είχα πει 2 Αυγούστου και τι είπε ο Υπουργός γύρω στις 4 περίπου Αυγούστου, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πάροχοι και έχουν φτηνά τιμολόγια. Και μετά από λίγο καιρό μας είχε πει ότι 1-2 ευρώ θα είναι η αύξηση. Και μετά από λίγο καιρό μας είπε ότι να κόψουμε, να μην χρησιμοποιούμε τους θερμοσύφωνες. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Όχι, εγώ κύριε Πρόεδρε, θυμάμαι τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη να λέει ότι θα μπουν οι ιδιώτες στην ενέργεια για να μειωθούν οι τιμές. Αυτό έλεγε ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Ακριβώς. Συγχωρείτε δηλαδή. Για το target model, το χρηματιστήριο ενέργειας, ναι. Το φέρνουμε και είχε βγάλει και ένα βελτίο τύπου και ήταν μέσα στη μεγάλη χαρά και έλεγε τότε για να έχουμε φθηνή ενέργεια. Τα έλεγε αυτά το 2019. Το χρηματιστήριο ενέργειας, παρακαλώ, Γιώργο, δεν παρακαλώ, έχω καταλάβει. Να πάω στον κύριο Σαράκη. Μια ερώτηση τελευταία. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί πρέπει να είναι στην ενέργεια ιδιώτες. Γιατί πρέπει να είναι? Αυτό μην ρωτάτε εμάς. Μάλιστα, κύριε Σαράκη. Ρωτήστε τους πολιτικούς που ρωτήσατε την κυβέρνηση, γιατί τα είχαμε πει εμείς ότι ο κύριος Σαράκης θέλω να πάρει το λόγο. Και πριν ερώτηση έκανα, μα πασαντήσει ο άνθρωπος και μετά πάρει τηλέφωνο, κύριε. Παρακαλώ, θα σας πω λοιπόν γιατί εγώ, κύριε Βλάχο, γιατί ακριβώς έβαλαν τους ιδιώτες στην ενέργεια. Διότι η πολιτική εξουσία, η πολύχρονη πολιτική ηγεσία, όπως είναι αναφέρεται από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθούν φιλελεύθερες πολιτικές ή μάλιστα νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που βλέπουν ότι η οικονομία πηγαίνει, προοδεύει με τους ιδιώτες. Δυστυχώς όμως αυτό που προοδεύει, βεβαίως, γιατί ακριβώς δεν αναγνωρίζουν το κοινωνικό αγαθό, όπως είπε, είναι φιλελεύθερη πολιτική, ακραία φιλελεύθερη πολιτική, όπως είπε και ο πρόεδρος των εργαζομένων, των τεχνικών της ΔΕΗ, είναι κοινωνικό αγαθό και η ενέργεια και το νερό. Έτσι. Και δεν θα έπρεπε ποτέ να γίνει χρηματιστήριο για κοινωνικά αγαθά. Και σε ιδιώτες. Είναι ο ακραίος φιλελευθερισμός. Προσέξτε, ποιους ιδιώτες είναι οι ολιγάρχες, είναι αυτοί οι οποίοι ανέμονται τον οικονομικό πλούτο της χώρας μας σε αρμονία με την πολιτική εξουσία.
Δηλαδή, οι ολιγάρχες στηρίζουν συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα εξουσίας ακριβώς γιατί τους δίνουν την ευκαιρία να πλουτίσουν, να γίνουν παγκόσμιοι παίχτες. Οι Έλληνες ολιγάρχες μπορούν και συναγωνίζονται έτσι και τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Διότι ακριβώς μονοπολούν τον πλούτο των Ελλήνων, τον λαιλατούν από τα κοινωνικά αγαθά. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε μια πολιτική εξουσία όπου θα αναγνωρίζει τον ρόλο του κράτους ως ρυθμιστή στην οικονομία και θα έχει κοινό παρονομαστεί το κοινωνικό συμφέρον. Πάντως, δεν τους ενδιαφέρει λοιπόν το κοινωνικό πάμε συμφέρον. Πάμε να δούμε παρακαλώ γιατί μας χρειάζει χρόνος. Παρακαλώ να αποτιμούν την ημοσύνη. Παρακαλώ κύριε, πάμε να πούμε την καλησπέρα μας. Όχι Γιώργο, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον Δήμαρχο Δυρφείων, τον κύριο Γεώργιο Ψαθά, ο οποίος έχει να μας πει τι γίνεται με το θέμα των ανεμογεννητριών εκεί. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, που επιχειρείτε να μπουν στα καμένα. Μ' ακούτε? Σας ακούω. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Λοιπόν, πριν μας απαντήσετε στο τι γίνεται τώρα με την προσπάθεια να εγκατασταθούν εκεί οι ανεμογεννήτριες στα καμένα στην περιοχή σας στην Εύβοια, θέλω να δούμε ένα βίντεο ντοκουμέντο, μιας και το ανέφερε και ο Γιώργος Βλάχος και εσείς κύριε Μανιάτη, την ίδια ώρα που εμείς ακολουθούν ναι, η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις αυτή την πολιτική της απολιγνητοποίησης, ένα βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει ότι οι Γερμανοί, παρακαλώ, επιμένουν και στο Γεάνθρακα και μάλιστα από τη μακρινή Κολομβία, στο μεγαλύτερο σημείο εξόρυξης της Λατινικής Αμερικής, έχουν μπει και παίρνουν Γεάνθρακα. Να δούμε το βίντεο, είναι πραγματικά συγκλονιστικό, δεν θα το δείτε πουθενά αλλού γιατί είναι αποκαλυπτικό. Πάμε. It is the largest open pit coal mine in Latin America. El Cerrijón, in northeast Colombia, is run by Swiss company Glencore. In 2021, Cerrejón produced 23.4 million tons of coal. Following the Russian energy embargo, Germany is planning to buy more Colombian coal. Στο Cerrejón, λοιπόν, οι Γερμανοί μαζεύουν γιάνθρακα την ώρα εμείς που εδώ προσπαθούμε, κύριε Δήμαρχε, προσπαθούν να εγκαταστήσουν με το ζόρι ακόμα και στα καμένα ανεμογεννήτριας. Εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη στάση, κάτι πέρα και πάλι σε όλους. Έχουμε μια ξεκάθαρη στάση από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούμε την παραμικρή εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή μας. Όπως ξέρετε, η Δύρφη είναι ένα ιδιαίτερο δάσος. Υπάρχει ομοθυμία και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα, αλλά και ο κόσμος και οι πολίτες του Δήμου είναι ενάντια σε αυτήν την εγκατάσταση. Και εμείς θα κάνουμε κάθε τι δυνατό να προστατεύσουμε την περιοχή μας. Για την τελευταία λοιπόν επένδυση, εμείς ξεκαθαρίσαμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο πήρε απόφαση ομόφωνα που αφορά τις περιβαλλοντολογικές μελέτες για την κατασκευή 4 ελληνικών σταθμών και αφορούν και άλλους δήμους, και το Δήμο Δυρφείων και την περιοχή της Ερέτριας Αμαρίνθου καθώς και της Κίμης Αλιμερίου, και έχουμε ξεκαθαρίσει όλοι οι δήμοι και την περιφέρεια ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε τη συγκεκριμένη. Κύριε Δήμαρχε, να σας ρωτήσω κάτι με τον κίνδυνο να είμαι γενικόλογος, αλλά θα μου απαντήσετε εσείς. Όποιος περάσει, όποιος πάει στην περιοχή, περαστικός, τουρίστας, διερχόμενος, βλέπει να φυτρώνουν παντού ανεμογεννήτριες όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, οι αποφάσεις το καταλαβαίνω, τα ψηφίσματα, όλα αυτά, αλλά πώς φυτρώνουν εκεί οι ανεμογεννήτριες? Στην περιοχή μας ερχόμαστε να μην φυτρώσει ούτε μία και δεν έχει φυτρώσει καμία. Σε ό,τι αφορά το Δήμο μου εννοώ. Ναι. Εμείς από την αρχή λοιπόν που ξεκίνησε το θέμα από το 2014 περίπου, έχουν ξεκίνησει ένα τεράστιο αγώνα, ένα από το 2019 μάλλον, ένα πολύ μεγάλο αγώνα και δικαστικό αγώνα με προσφυγές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όλα τα θεσμικά όργανα και τα όργανα της δικαιοσύνης και στο Συμβούλιο Επικρατείας και προς όλους, προκειμένου να μην εγκατασταθεί καμία ανεμογεννήτρια. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει εγκατασταθεί καμία ανεμογεννήτρια. Και θα κάνουμε το παν σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους και τους φορείς να καταφέρουμε το αδύνατο για τον πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα. Έχουμε μια ξεκάθαρη θέση. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφυτρώσουν στην περιοχή μας από καμία, με κανένα τρόπο και με καμία διαπραγμάτευση. Έχουμε μια ξεκάθαρη θέση. Δεν υπάρχει λέξη ανταποδοτικά για την περιοχή μας. Υπάρχουν επενδύσεις με φωτοβολταϊκά στην περιοχή μας, οι οποίες είναι ήπιες και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, το ΣΤΕ, το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν είναι εκείνο το οποίο έχει μέχρι τώρα δώσει, ο Γιώργος Βλάχος έχει να πει πολλά, άδειες για να μπουν εκεί πέρα. Κυρία Σακελαροπούλου. Στην ευρύτερη περιοχή
Στα καμένα. Θεωρητικά. Στα καμένα. Στα όρια του Δήμου μας, κύριε Βλάχο, και οι υπόλοιποι του πάνελ, κύριε Καψαμπέλη, δεν υπάρχει καμία ανεμογεννήτρια. Ναι, όχι, η ερώτησή μου είναι εξής, κύριε Δήμαρχε, ότι επειδή η εμπειρία έχει δείξει ότι έχουν με fast track διαδικασίες σε διάφορες περιοχές καταφέρει και βάζουν τα αιωλικά και τις ανεμογεννήτριες, εσείς απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο πώς θα αντιδράσετε, πώς αντιδράτε, πώς τοποθετήσετε πάνω σε αυτή την εμπειρία? Προς το παρόν έχουμε εξαρτήσει όλα τα ένδυκα μέσα. Ναι. Τα οποία έχουν φέρει αποτέλεσμα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Και την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ξεσηκωθούν, Αντρέα, θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Πάντως και βέβαια θα ξεσηκωθεί, είναι ξεκάθαρο. Η πρόταση είναι δεδομένη. Τι θα κάνω, αυτό είδαμε, δεν το συζητάμε καν. Σας είπα και πάλι, η λέξη ανταποδοτικότητα δεν υπάρχει στην περιοχή. Μάλιστα. Ούτε το σκεφτόμαστε, ούτε διαπραγματευόμαστε. Μακάρι να γίνει έτσι, κύριε Δήμαρχε, γιατί πριν από 2 εβδομάδες είδαμε ότι και στα Άγραφα, εκεί που είναι περιοχές Natura, είναι προστατευόμενες, πήγαν και βάλανε και δίρανε και τον κόσμο. Μακάρι να δικαιωθείτε σε αυτή την προσπάθεια. Κύριε Δήμαρχε, θα το παρακολουθούμε και εμείς. Καλό σας βράδυ. Έρχομαι σε εσάς πάλι, κύριε Πρόεδρε, για να κλείνουμε αυτή τη συζήτηση σιγά-σιγά. Λέτε ότι ο χειμώνας θα είναι δυσκολότερος. Θέλω εγώ να ρωτήσω το εξής. Βλέπω ότι οι ιδιώτες πάροχοι, την ίδια ώρα που ισχύουν αυτά που λέτε, προσπαθούν να κατευθύνουν με αυτές τις προσφορές και τις τιμές που δίνουν τους καταναλωτές στα λεγόμενα επιδοτούμενα τιμολόγια, να φύγουμε από τα σταθερά τιμολόγια. Διαφημίσεις οι οποίες είναι παραπλανητικές, όπως είπε η ΡΑΕ σήμερα. Ακριβώς. Έτσι. Και την ίδια ώρα... Εξαπατούν τον κόσμο. Ελάτε σε εμάς. Ακριβώς. Και δεν είναι ψέματα. Το είπε η ΡΑΕ, δεν το λέω εγώ. Κύριε, πώς προστατεύεται ο καταναλωτής λοιπόν και ο πολίτης απέναντι σε αυτές τις παγίδες? Να πάει στη ΔΕΗ. Έχουμε επισημάνει και το έχουμε πει αρκετές φορές, πρέπει να είναι προσεκτικός ο καταναλωτής και να βλέπει και τα ψηλά γράμματα. Και αν δεν μπορεί, θεωρώ ότι όλοι έχουμε κάποιους δικηγόρους, όλοι έχουμε γνωστούς, που προτού υπογράψουν ένα συμβόλαιο πρέπει να είναι σίγουρος για αυτό που θα κάνει, γιατί πάρα πολλοί την έχουν πατήσει και το προηγούμενο διάστημα. Κύριε Πρόεδρε, είναι δουλειά αυτή τώρα για το παραμικρό. Να κατάλαβα τι λέτε. Στη ΔΕΗ, Αντρέα, σε δικηγόρους, δηλαδή δεν φτάνουν όλα τα άλλα προβλήματα που έχει στην καθημερινότητα του Έλληνας. Πρέπει το να κράτος. Έχει στο μυαλό του και μην τον κοροϊδέψουν με τα ψηλά γράμματα υπάρχει. Δεν προστατεύει το κράτος. Αφού δεν τον προστατεύει το κράτος, κάτι πρέπει να κάνει. Αν πρέπει το κράτος να πει. Θα σας πω εγώ, κύριε, θα σας πω συγγνώμη, κύριε Μανιάτη. Συγγνώμη. Και να είναι καθαρά. Συγγνώμη, σας κατάλαβα τι λέτε, αλλά θα δείτε. Απόλυτα. Γιώργο, θα δεις τώρα ένα βίντεο για να δούμε πώς αντιδρά ο κόσμος. Παρακαλώ, πάμε να δούμε το βίντεο για να δούμε τι γίνεται σε άλλες χώρες και τι γίνεται δυστυχώς, Γιώργο, εδώ. Πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Me krimin dhe një farë forme tashmë është e angazhuar për të pastruar. Τελευταία χώρα είναι η Ελλάδα, δεν κουνιέται τίποτα. Μόνο το κυματάκι στις παραλίες, κύριε Μανιά. Αντρέα, με συγχωρείς, έβγαλε μια ανακοίνωση η ΡΑΕ, ναι, και λέει ότι οι ιδιώτες εξαπατούν τους πολίτες. Εγώ ρωτώ, η ΡΑΕ είναι για να βγάζει ανακοινώσεις? Άμα η ΡΑΕ έχει δει κάποιον ιδιώτη ότι εξαπατά διαφημιστικά τους ιδιώτες, κλείνει τους πολίτες, κλείνει την εταιρεία. Τι πάει να πει, βγάζει ανακοίνωση η ΡΑΕ και λέει εξαπατά στους πολίτες? Είστε έμπειρος, είναι σικέ το παιχνίδι. Όλες αυτές οι ανακοινώσεις καλύπτουν, είναι ένα πέπλο. Έτσι. Κοροϊδεύουν τον κόσμο, τον έχουν από προσανατολή στον κόσμο και το κυριότερο εκεί στο βίντεο σας ήταν το καλύτερο. Ο Έλληνας έχει αποχαυνοθεί.
ο Έλληνας ο οποίος είχε φιλότιμο εγωισμό και ο Σβέρκος του δεν αντέχονταν τέτοιες ταπεινώσεις, κάθεται πραγματικά και είναι αποχαυνομένος. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Ούτε το ηλεκτροσόκ βλέπω να τον ξυπνάει, ούτε τίποτα. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί να αγοράσει γιατί είναι όλα πανάκριβα. Άδια. Γίνεται ράλι τιμών. Και είναι ντροπή το κοινωνικό αγαθό του ρεύματος, του ηλεκτρισμού, που είναι συνυφασμένο με τον πολιτισμό, να γυρίζουμε πίσω και να μας προαναγγέλουν ότι θα έχουμε διακοπές ρεύματος. Δηλαδή θα γυρίσουμε στο σκοτάδι, δεν θα μπορούμε να ανάψουμε το φως, δεν θα μπορούμε να ζεσταθούμε, δεν θα έχουν φως και ενέργεια τα παιδιά μας να διαβάσουν. Μανιάτη, ένα τελευταίο σχόλιο. Και δεν υδρώνει το αυτοί του κόσμου. Και να πω το εξής. Μετά από πολλά χρόνια ξύπνησε η ΡΑΕ. Δηλαδή σήμερα αποφάσισε να βγάλει μία ανακοίνωση και να μας επισημάνει αυτά που τα έχουμε επισημάνει αρκετά χρόνια. Έτσι. Και τονίζουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί δεν είναι πρώτη φορά. Έχει ευθύνες η ΡΑΕ. Το έκανε για να προστατεύσει τον εαυτό του, κύριε Μανιάτη. Έχει ευθύνες η ΡΑΕ. Και πρέπει να αποδοθούν αυτές οι ευθύνες. Δεν είναι κανείς στο ατιμόρυτο. Έχει στο απειρόβλητο. Γιατί είχαμε ακούσει και το προηγούμενο διάστημα ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής έχει έρθει από το εξωτερικό και δεν μπορεί να αλλάχθει. Εμείς λέγαμε ότι μπορεί όπως με πολιτική απόφαση αποφασίστηκε και μπήκε στα τιμολόγια, έτσι με πολιτική απόφαση μπορεί να σταματήσει. Την είπαμε ότι σταματήσαν με πολιτική απόφαση αυτή τη στιγμή και όμως το βάλανε μέσα από επιχορηγήσεις και έχουν αυξήσει τα τιμολόγια. Κύριε Μανιάτη, είναι οπαδή της παγκοσμιοποίησης. Αυτό που λέτε είναι η παγκοσμιοποίηση. Κύριε Μανιάτη, θέλω να κλείσω με αυτό. Θέλω να κλείσω με αυτό. Θέλω να κλείσω και να πω ότι ο κόσμος θα υπάρχει μείωση της ισχύως, γιατί ο κόσμος δεν θα έχει να πληρώσει και δεν θα μπορεί να ανάψει τίποτα. Αλλά για να μπορέσουμε όμως να ανταποκριθούμε, και το έχω ξαναπεί πάλι στην εκπομπή σας και σε άλλες εκπομπές, ότι πρέπει αυτή τη στιγμή η πολιτεία μαζί με την κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να σκύψει και να πει ότι οι εργαζόμενοι αυτοί που έχουν δουλέψει κάποια 8 μήνα χρειάζονται στην εταιρεία, γιατί έχουν μεγάλη έλλειψη, έχει μείνει με 4.500 άτομα, έχουν την τεχνογνωσία για να εργαστούν στα εργοστάσια, στα δίχτυα μεταφοράς, στα δίχτυα διανομής και να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό το χειμώνα. Κύριε Σαράκη, κύριε Μανιάτη, ευχαριστώ. Κύριε Μανιάτη, θα κάνω μια ερώτηση. Είναι δυνατόν, κύριε Μανιάτη, γνωρίζετε αν κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης έχει διορίσει γενικό του πρόσωπο στη ΡΑΕ? Γνωρίζετε εσείς που είσαστε σχετικός με την ενέργεια? Ακούγονται μέσα από τα δημοσιογραφικά και το έχουμε ακούσει κι εμείς, αλλά δεν έχω επίσημα κάποια στοιχεία για να σας πω. Να το ψάξετε, να το ψάξετε, έχει ενδιαφέρον. Πολύ σημαντικό, κύριε Μανιάτη, περιμένουμε να το δείτε κι εσείς αυτό που λέει ο κύριος Σαράκης. Αν ισχύει, είναι φοβερό, πρέπει να το ξέρει και ο κόσμος. Κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και την παρουσία σας. Καλό σας βράδυ που μου δώσατε βήμα. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν δίνει κανείς άλλος βήμα, κατάλαβες? Αυτό λέει ο άνθρωπος. Δίνουμε μόνο εμείς το βήμα να μιλήσει και να πει αυτά. Διότι οι άλλοι είναι υπέρ των γνωστών ταπατσίδων. Πάμε, απλά τα πράγματα. Πάμε, Γιώργο, κατάλαβες, και Σαράκη. Πάμε να δούμε γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, τις εξελίξεις που έρχονται από το εξωτερικό ύστερα από την άφιξη της κυρίας Πελόζη στην Ταϊβάν. Παρά τις προειδοποιήσεις να μην πάει και της Κίνας, αλλά και έγκριτο. Έπρεπε να πάρει άδεια από το Πεκινό. Γιώργο, δεν ξέρω, θα μας τα πει ο κύριος Θέμη Τζίμας, αν θεωρεί...